Συγκέντρωσε αρκετά ερωτήματα τελικά. Ο Δήμος πληρώνει τέλεια τηλεθέρμανση σε ΔΑ και κολυμπητήριο, ρωτά τηλεθέατρια. Όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ένα από τα αγκάθια του παρελθόντος. Αγκάθια του παρελθόντος, διότι εμείς σαν οργανισμός, διαχειριζόμενοι όλες τις αθλητικές κλειστές εγκαταστάσεις του Δήμου, χρωστάμε στην τηλεθέρμανση ένα ποσό που είναι πάνω από 800.000. Αλλά δεν αφορά τα 2,5 χρόνια δικής μας. 800.000 χρωστάει ο ΑΠΝ στη ΔΕΙΑΚ για την τηλεθέρμανση. Γιατί ήταν ένα. Όλο το ποσό είναι. Δεν το ξέρω, το ποσό που χρωστάει συνολικά ο Δήμος στην τηλεθέρμανση. Όχι, όχι. Όλο το ποσό αυτό, το 800.000, είναι του ΑΠΝ. Του ΑΠΝ. Είναι τη θητεία Μαλούτα Κουκουλόπουλου. Φυσικά. Ποτέ δεν πληρώθηκαν. Εσείς χρωστάτε τα τελευταία χρόνια. Εμείς τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω πώς είναι αυτό το ποσό. Μπορεί να έχει λίγο, φυσικά θα έχει ανεβεί λίγο. Αλλά ουσιαστικά είναι από τότε που δημιουργήθηκε η τηλεθέρμανση και μετά δεν πληρώθηκε. Ναι, εσείς από τότε που αναλάβατε την προεδρία του ΑΠΝ. Να πω λίγο το εξής. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα η τηλεθέρμανση. Εσείς έχετε πληρώσει τηλεθέρμανση τα 2 χρόνια. Όχι, γιατί είναι μια γενικότερη πολιτική την οποία θα πρέπει να εφαρμόσει ο Δήμος συνολικά. Τι δεν είναι θέμα του ΑΠΝ και μόνο. Τι εννοείται. Εννοώ ότι θα πρέπει, είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρθει για να ξεκινήσει να δρομολογείται σταδιακά η πληρωμή της τηλεθέρμανσης στη ΔΕΙΑΚ, όπως σε όλους τους τομείς και στον ΑΠΝ. Αυτό πολιτική όμως, απόφαση του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής. Φυσικά, της Δημοτικής Αρχής. Ακόμα. Δεν έχει ληφθεί. Τώρα μου λέει, η ΔΕΙΑΚ όμως προσπαθεί να βγει από το τέλμα, από το οικονομικό δηλαδή. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχουν, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται, υπάρχουν και κάποια δάνεια εσωτερικά, τα οποία ήταν ανάμεσα στο Δήμο και στη ΔΕΙΑΚ, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτημα, το οποίο όμως, όπως και να έχει, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα, λέτε ότι δηλαδή δεν είναι μόνο δικό σας θέμα, λέτε της Δημοτικής Αρχής. Είναι αμαρτίες του παρελθόντος, τις οποίες και εμείς ακόμα δεν μπορέσαμε. Συνεχίζεται όμως, αυτό μου λέτε. Συνεχίσαμε, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις κληρονομήσει τόσα πολλά θέματα, δεν μπορείς, ας πούμε, ακριβώς να διαχειριστείς και τα κονδύλια έχουν μειωθεί. Τα κονδύλια έχουν μειωθεί και ναι, το ξέρετε πολύ ακούω καλά. Όμως και τον Δήμαρχο και τον κύριο Μπουγιωτόπουλο του προηγούμενου και εσάς που θα μου πείτε, γιατί ξέρω ότι οικονομικά τα έχετε πάρει πολύ καλά. Συγγνώμη, διαχειριζόμαστε. Να σας πω κάτι, μια εικόνα αυτό για να λέτε. Έχετε. Ναι, τώρα θα πω λίγο το εξής. Εμείς διαχειριζόμαστε. Μήπως λοιπόν, ωραία, ένα συγκεκριμένο πάτε καλά, ποσό. Αλλά δεν έχετε πληρώσει τη ΔΕΙΑΚ. Λοιπόν, έτσι και λέω, να πω λίγο το εξής. Και οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοι του ΟΑΠΝΑ, που δεν ήταν πρώτα ο ΟΑΠΝΑ, ήταν και τα ΠΑΚΑ, ακριβώς, διαχειριζόταν πολύ περισσότερα κονδύλια από αυτά που διαχειριζόμαστε εμείς. Εμείς, παρόλα αυτά, και να δώσουμε και μια εικόνα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη δώσουμε, όταν η μισθοδοσία, η συγκεντρωτική του οργανισμού, η μισθοδοσία είναι 1.208.000 και παίρνουμε επιχορήγηση. Είναι οι καθηγητές του ΟΔΙΟΥ, οι καθηγητές. Καθηγητές του εικαστικού, οι υπάλληλοι μόνιμοι και περίπου το κλινικό τομέα. Όλοι μαζί με τους καθηγητές. Δηλαδή. Έχουμε 44 στο ΟΔΙΟ. Έχουμε στο εικαστικό 6 μαζί με το φωτογραφικό. Έχουμε στον αθλητισμό 16. Είναι 100. Λίγο λιγότερο από 100. Λίγο λιγότερο από 100. Λοιπόν, έχουμε μια μισθοδοσία που ξεπερνάει το ποσό της επιχορήγησης του Δήμου. Και αντιλαμβάνεστε, παρόλο που ξεπερνάει το ποσό της επιχορήγησης του Δήμου, φυσικά ο προϋπολογισμός μας, αυτός που κατατέθηκε φέτος, είναι γύρω στα 1.900 και κάτι. Δεν θυμάμαι το ακριβές ποσό. Αυξημένος, δεν είναι. Αυξημένος, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με τα ανταποδοτικά μας έσοδα για να τα φέρουμε βόλτα. Διαφορετικά θα είμαστε μέσα. Τα οικονομικά πώς είναι το ΑΠΝ? Τα οικονομικά του ΑΠΝΑ είμαστε αισιόδοξοι. Για ποιο λόγο? Έχουμε πληρώσει χρέη ύψους 350.000 από το 2011 που είχαν δημιουργηθεί μέχρι και το 2014 που αναλάβαμε εμείς. Αυτά είναι τριετίας δηλαδή, 2011-2014. Ναι. Τα αποπληρώσατε αυτά? Βεβαίως όλα. Και επιπλέον έχουμε πληρώσει όλους τους προμηθευτές του ΑΠΝΑ μέχρι το Δεκέμβριο του 2016. 350.000 σύν τους προμηθευτές δηλαδή μέχρι το 2016. Ναι, δεν χρωστάμε στην αγορά καθόλου. Καθόλου. Και έχουμε και ένα μικρό πλεόνασμα. Το οποίο είναι. Αυτή τη στιγμή. Περίπου, ναι. Δηλώθηκε και στο Δήμο κατά τον προϋπολογισμό όταν το ζητήσαμε. Είναι τη τάξη γύρω στι 300.000, ίσως και λιγότερο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και η μισθοδοσία μέσα που δεν εκταμιεύτηκε με την έννοια ότι ο προϋπολογισμός μας μόλις σήμερα εγκρίθηκε. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κινήσεις πληρωμών κτλ. Πάντως υπάρχει ένα πλεόνασμα το οποίο όταν τακτοποιηθούν οι μισθοδοσίες του Φεβρουαρίου και του Γενάρη θα οριστικοποιηθεί. Όπως και να έχει όμως για μας η αισιοδοξία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν χρωστάμε στην αγορά. Άρα έρχεται να πει λοιπόν τώρα κάποιος και μπορεί τη συγκεκριμένη τηλεθεάτρια που έθεσε το ερώτημα ότι πληρώστε κάτι της λοιπόν στη ΔΕΙΑΚ. Το ξαναλέω. Όχι για εσάς. Να πω λίγο το εξής. Όχι για εσάς.
Να πω λίγο τώρα. Ως προς τη δημοτική αρχή. Η απόφαση τακτοποίησης της τηλεθέρμανσης, είναι, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά, είναι το πολιτική, είπατε, απόφαση. Πολιτική απόφαση. Μπράβο. Το είπα, το ξέρω, δεν θα ξεκινήσει ο ΟΑΠ να τακτοποιεί το θέμα αυτό, αν δεν πάρει συγκεντρωτική απόφαση ο Δήμος. Και εμείς φυσικά θα συνταχθούμε με αυτή την απόφαση. Δεν θα σηκώσουμε τον παγκέρα. Θεωρώ ότι γι' αυτό μίλησα για αμαρτίες του παρελθόντος. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν ήταν τα πράγματα εξηγημένα και τακτοποιημένα από την αρχή. Εμείς όμως, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι προσπαθούμε με τα ελάχιστα που δίνουμε στον πολιτισμό, και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί πέρα από τις αποκριές στον πολιτισμό, ο οργανισμός συγκεντρωτικά μέσα στον χρόνο που πέρασε έδωσε γύρω στις 25.000. Είναι ελάχιστο το ποσό. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Γιατί δώσατε μόνο 25.000. Γιατί, να πω λίγο το εξής για ποιο λόγο. Και εδώ στον κοινό απάντηση αυτούς που λένε ότι αποκριά, εντάξει είναι αποκριά, αλλά μήπως ρίχνουμε τα πάντα στην αποκριά και δεν. Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί η αποκριά έχει σταθερά από τότε που ξεκίνησε και μπήκε υπό την αιγίδα του Δήμου από το 1985, είχε ένα δικό της προϋπολογισμό και καλά έκανε. Και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι δράσεις που γίνονται και δεν μπορεί. Δηλαδή, εμείς πέρυσι φτάσαμε στα 111.000 απολογιστικά και νομίζω ότι δεν μπορεί να πεις παρακάτω με τίποτα. Ίσα-ίσα πρέπει να αυξηθεί λίγο ανάλογα με τη χρονιά. Αν θες να κάνεις κάποιες κινήσεις ενίσχυσης δομών που έχουν πλέον φθαρεί, να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν τα σπιτάκια αυτά είναι τα περισσότερα εδώ και 20 χρόνια και λόγω του ότι είναι από Νοβοπάν φθύρονται με τις καιρικές συνθήκες που βγαίνουν και στείλονται, θέλουν αντικατάσταση. Πέρυσι διαμαρτύρονταν αρκετοί ότι έπαιρναν νερό. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή κάποια πράγματα δεν μπορείς να πεις ότι θα συνεχιστούν το ίδιο τα ποσά κάθε χρόνο. Υπάρχουν επίσης, ο διάκοσμος φθάρθηκε. Άρα, καινούργιο διάκοσμο φέτος. Ναι, θα κάνουμε κάποιες κινήσεις ανανέωσης, όχι όμως σε μεγάλη κλίμακα. Όχι σε μεγάλη, πάντως όχι. Του χρόνου θα τον έχουμε πλήρως. Πλήρως τον νέο διάκοσμο. Ο οποίος φυσικά πάντως, θα κρατήσει. Θα έχει ήδη. Ναι, έχει, θα έχουμε στοιχεία. Θα έχει στοιχεία από ό,τι ξέρω και εγώ. Στοιχεία και μάλιστα η επιλογή μας είναι πλέον σε υλικά τα οποία θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και θα συνδέονται όμως και με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του καρναβαλιού της αποκριάς. Και εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Πλέον, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις πολιτιστικές δράσεις έχει να κάνει και με το μνημόνιο. Δηλαδή, δεν μπορείς να επιχορηγήσεις λόγους για οποιαδήποτε δράση. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το ύψος επιχορήγησης πολιτιστικών δράσεων. Μπορούμε όμως. Δεν επιχορηγείται κανένα σύλλογο πλέον. Όχι. Επιχορηγούμε όμως δράσεις προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων. Προβολής. Ας πούμε με αφίσα. Με κάποιο μπάνερ, με κάποιο. Δηλαδή είμαι εγώ παράδειγμα στον πολιτιστικό σύλλογο Κρόκου. Ναι. Και κάνετε και μια εκδήλωση χορού. Όχι, με τίποτα. Απαγορεύονται τα για τον νόμο. Κόψει αυτά, για όλους, έτσι. Για όλους. Για όλους. Για όλους, για όλους, για όλους. Δεν θα βρεθεί κάποιος που θα ισχυριστεί ότι εμείς επιχορηγηθήκαμε. Διότι υπάρχει διαφάνεια στο ταμείο. Αυτά τα σουβλάκια που έλεγε ο κ. Μπογιωτόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα για το παρελθόν λοιπόν, έχουν κοπεί. Αυτά έχουν κοπεί, δεν υπάρχουν δυνατότητες και από τον Επίτροπο δεν εγκρίνονται σαν μη επιλέξιμες δαπάνες, αλλά και κυρίως πλέον, αν θες να διαχειριστείς ένα ποσό το οποίο λειτουργεί ακριβώς ανταποδοτικά εισπράττοντας από τις εισφορές που εισπράττεις από τους χρήστες στις διάφορες δομές, πλέον το κάθε τι το ελέγχεις, αν αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος πολλών ή προς όφελος μιας συγκεκριμένης ομάδας, δηλαδή πλέον μετράς είμαι το κάθε βήμα. Είμαι εγώ πολιτιστικός, θέλω να πάω μια επίσκεψη για να συμμετέσχω σε ένα φεστιβάλ, σαν αυτό που πήγατε τώρα. Τα έξοδα, και σας ζητάω τα έξοδα. Δεν μετακίνηση. Όχι. Το λεωφορείο παράδειγμα. Δεν, ούτε αυτά. Όλοι οι πολιτιστικοί, οι χορευτικοί όμιλοι, οι οποίοι μετακινούνται για αυτό. Τα λοιπά, δεν. Τα πάντα, ναι. Κομμένα. Τι χρηματοδοτούμε, και νομίζω ότι αξίζει να το τονίσουμε. Μία δράση του συλλόγου που θα έχει να κάνει με την πολιτιστική του κληρονομιά. Με τη μια έρευνα που έχει κάνει στις ρίζες. Δηλαδή, ένα CD τραγουδιού, δεν έχουμε δικαίωμα από το ΦΕΚ λειτουργίας του οργανισμού, να τα προϊόντα τα οποία παράγουμε να τα πουλάμε. Έτσι στα πλαίσια λοιπόν της προβολής αυτής της λεγόμενης πολιτιστικής μας κληρονομιάς που διαθέτουμε, π.χ. φέτος κάναμε την παραγωγή ενός CD με κάλαντα, με διαφορετικές φυλές του Δήμου και μάλιστα είχε μεγάλη απήχηση. Επικροτήθηκε και από όλους ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση, γιατί πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να μάθουν και στα σχολεία ακόμη, έτσι, στα νηπιαγωγεία. Όχι μόνο τα κλασικά κάλαντα, τα ελληνικά, αλλά και τα ποντιακά, τα μικρασιάτικα, τα ντόπια τα δικά μας εδώ του Τσαρτσαμπά, τις Κοζάνης που ήταν ξεχασμένα και μέσα από αυτή. Αυτά θα τα ενισχύσουμε. Δηλαδή αυτό το μικρό πλεόνασμα που υπάρχει είναι ουσιαστικά να καταλάβουμε όλοι ότι
ό,τι είναι που αξίζει τον κόπο να στηριχθεί, θα το στηρίξουμε σε μια προσπάθεια να το διατηρήσουμε και να το διασώσουμε, να το παραδώσουμε στις νεότερες γενιές. Ψάχνοντας, όταν αναλάβατε και τώρα, αν σας έρχονταν υποθέσεις από τις προηγούμενες θητείες, γιατί πολλής λόγος έγινε για τα οικονομικά και τα πεπραγμένα της προηγούμενης δημοτικής αρχής, των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Ναι. Βρήκατε 2-3 έτσι περίεργες καταστάσεις. Περιπτώσεις. Περιπτώσεις. Βρήκαμε κάποιες. Περίεργες. Ναι, βρήκαμε κάποιες, αλλά τι υπήρχε πρόβλημα στον οργανισμό, τον οποίο βασικά δεν συνεχίσαμε με αυτή τη λογική. Ο οργανισμός διέθετε ένα ταμείο ενιαίο για όλες τις δράσεις. Δηλαδή, ήταν αθλητικές δραστηριότητες και ενίσχυση και δαπάνες που αφορούσαν τον αθλητισμό, ήταν μαζί με τον πολιτισμό, μαζί με την αποκριά. Ήταν ένας αχταρμάς. Ήθελες να δεις τι, όλη η χρονιά πώς πήγε, με τι έξοδα πήγε στον αθλητικό τομέα, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Γιατί έχουμε και μικρά τιμολόγια, μεγάλα τιμολόγια, έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση. Πραγματικά δηλαδή οι υπάλληλοι δίνουν τον εαυτό τους. Αυτό το λέω με κάθε επίγνωση, γιατί συμμετέχω και εγώ στην όλη διαδικασία παραγωγής του έργου, από την ώρα που θα πάω μέχρι την ώρα που θα φύγω, και βλέπω τι ακριβώς δεν σηκώνουν κεφάλι. Είναι λίγο το προσωπικό πια. Παρ' όλα αυτά, η παραγωγή του έργου θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τον αριθμό των εργαζόμενων. Τώρα μόλις πήραμε τους κοινοφιλείς. Πόσα άτομα πήρατε κοινοφιλείς? Πόσα άτομα πήραμε κοινοφιλή, εργασία. Δεν μπορώ να πω ακριβώς, γιατί είναι και τεχνικό προσωπικό που δεν ήρθε ακόμα. Είναι χρήσιμο πάντως. Ναι, όχι, είναι πολύ χρήσιμο, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ναι. Μπορείτε να κάνετε λόγο και εσείς για κακό διαχείριση και πελατειακές σχέσεις στον ΟΑΠΕ. Εγώ εκείνο που θα κάνω το εξής. Ναι, θα πω λίγο το εξής. Θα πω λίγο, θα αναφέρω κάποια στοιχεία και από εκεί και πέρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν παράλογο, πέρα για πέρα, και αυτή τη στιγμή πληρώνω, όταν είπα και πριν ότι πληρώνουμε και τις αμαρτίες του παρελθόντος, ήταν το εξής. Ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων δεν έπρεπε να είναι απλήρωτες. Επιβλήθηκε στον οργανισμό το 2009 ή το 2010, δηλαδή πριν να μετατραπήσει ο οργανισμός, όταν ακόμα ήταν η ΔΕΠΑΚ. Όταν ακόμα ήταν πρόστιμο. Μάλλον το ΟΔΙΟ και με την ενσωμάτωση του ΟΔΙΟ μετά το 2011 στον οργανισμό, κουβολήσαμε αυτό το πρόστιμο. 440.000. Το οποίο ήταν πρώτον απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων εκεί και το πρόστιμο που επιβλήθηκε. Αυτό λοιπόν είχε μια προσάυξη που ακόμα δεν τελείωσε, τελειώνει το 2017 σε εμάς. Περίπου 49.000 έβγαινε το χρόνο. Αυτό λοιπόν ήταν μια κακοδιαχείριση που πρέπει να την πούμε. Τι θα πει ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που δεν πληρώθηκαν? Με ποια λογική?